κάλπες. Λοιπόν, για πάμε στη Νίκη Ζορμπά. Να μας πει... θέλεις να πεις κάτι ότι μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί, ο Αλέξης Τσίπρας, υπό τον φόβο των Ιουδαίων ότι μπορεί να προκύψουν έκτακτες εκλογές, να έχει όσο μπορεί το κόμμα σε εγρήγορση. Τόσο έκτακτες αποκλείεται. Ή να τους πιέζει, να τους φοβερίζει. Αλλά μπορεί να είσαι σίγουρη. Μπορεί και να τους πιέζει για να τους φοβερίζει να είναι μαζεμένοι, για να είναι φρόνιμοι, μπας και προκύψουν εκλογές, επομένως να μπορέσει να είναι φημωμένη μέσα η εσωτερική μουρμούρα. Είναι μια ανάγνωση αυτή. Η εσωτερική μουρμούρα είναι το μεγαλύτερό του ζήτημα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και πολλό δε μάλλον, όταν δεν πάει και καλά η διαδικασία εγγραφής μελών στο ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία, επί της οποίας είχε διαρκείς ενστάσεις η ισοκομματική αντιπολίτευση, θα έχει ένα τέτοιο πονοκέφαλο ο κύριος Τσίπρας. Προφανώς. Μα δεν πάει καλά και ακόμα και τώρα ο κύριος Τσίπρας και χθες το βράδυ διαμήνυσε σε μέσω συνέντευξη που παραχώρησε σε τηλεοπτικό σταθμό της Κοζάνης, ότι θα τα δούμε όλα στο συνέδριο. Το συνέδριο θα αποφασίσει ποια θα είναι η διαδικασία της ανάδειξης του αρχηγού του κόμματος. Δηλαδή, μπορεί να έχει στο εσωτερικό, επειδή υπάρχει ένας διχασμός και το ξέρουμε στη βάση για το πώς θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, δεν προβλέπεται να έχει αντίπαλο. Δεν την έχει κλείσει τη συζήτηση ο Αλέξης Τσίπρας, την έχει παγώσει. Όλα είναι σχετικά και βλέποντας και κάνοντας και το τι θα αποφασίσει ο ίδιος στο δρόμο για το συνέδριο. Ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι υπάρχουν προεδρικοί που πιέζουν στην κατεύθυνση του να ανοιχτεί, να εκλεγεί ο Αλέξης Τσίπρας πια από τη βάση. Όπως ο Γιώργος Τσίπρας. Είναι πολλαπλές οι παρεμβάσεις που έχει κάνει στα μέσα. Πώς ακούγονται όλα αυτά όμως τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα και τον επιτελείο? Δηλαδή, μπορούν να προκαλέσουν μετασχηματισμούς στο βασικό του σχεδιασμό μέχρι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι όλες αυτές τις εργασίες? Θανάση, εδώ θα θυμηθώ και θα επικαλεστώ μία συζήτηση κατηδίαν στελέχους των 53 από τους θορυβώδεις και πολύ ενεργούς κομματικούς των 53, που έλεγε ότι δεν θα το κάνει ο Αλέξης Τσίπρας να μας παραγνωρίσει και να μην σεβαστεί την γνώμη μας, που είναι ότι δεν θέλουμε να εκλεγεί πρόεδρος από τη βάση. Δεν θα γίνει σούπερ μάρκετ, έλεγε ένα στέλεχος των 53. Ναι, και αυτό. Αλλά σε ό,τι αφορά την εκλογή αρχηγού από τη βάση και σε σχέση με το πόσους κραδασμούς μπορεί να προκαλέσει εσωκομματικά το να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας το δικό του, για να το πούμε απλά. Περιώνυμο, λοιπόν, στέλεχος των 53 έλεγε ότι εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Και σε μια ερώτηση ακόλουθη ότι ωραία, και δηλαδή και τι θα κάνετε. Είπε λοιπόν ότι εκείνος έχει το μαχαίρι, εκείνος έχει και το πεπόνι, αλλά ό,τι θέλει θα κάνει. Ωστόσο, έχει τη δύναμη να κάνει ό,τι θέλει. Ωστόσο, θεωρούμε ότι δεν θέλει εντάσεις και όσο εμείς έχουμε χαράξει τις κόκκινες γραμμές μας, θα φροντίσει να τηρήσει ισοκομματικές ισορροπίες και να μην τις σβήσει. Αυτό το κρατάμε, θα δούμε, είναι 2-3 μήνες μπροστά, προκειμένου να καθίσουν τα πιόνια οριστικά στη σκακέρα την εσωκομματική. Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί, τώρα το να είσαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τις εκλογές είναι η χειρότερη δουλειά του κόσμου και η δυσκολότερη. Και μάλιστα με μια κυβέρνηση. Μετά από ήττα. Πάντως, οφείλουμε να γνωρίσουμε, παιδιά, όλοι μας εδώ πέρα, γιατί θυμόμαστε διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις, ότι είναι πολύ πιο εύκολη δουλειά του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με άλλους αρχηγούς αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχασαν εκλογές στο παρελθόν. Έτσι δεν είναι? Αφενός οι πάντες παραιτήθηκαν και αφετέρου ουδής είχε την εσωκομματική αποδοχή. Έτσι, πολύ σωστά. Παρά τις εσωτερικές μουρμούρες που ακούγονται όσο Αλέξη Τσίπρας. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, το Καραμαλής με τη Νέα Δημοκρατία, θυμάστε τι συζητήσεις είχαν προκληθεί, που έφτασε και ο ίδιος βεβαίως θελημένα και στο σημείο να παραιτηθεί τότε, το 2009, μετά τη βαριά ήττα από τον Γιώργο Παπανδρέου. Δεν παραιτήθηκε. Ο Γιώργος Παπανδρέου, γιατί? Το 2007. Έθεσε αυτόν όμως στην διάθεση. Όχι, λέμε για τους πρωθυπουργούς. Συγχωρείτε. Όλοι οι πρωθυπουργοί που έφτασαν. Αφετονός δεν ήταν πρωθυπουργός και αφετέρου όμως οφείλεται να αναγνωρίσω ότι έθεσε αυτόν στη διάθεση του κόσμου, του Πασόκ, της βάσης του Πασόκ. Ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Ναι, έγινε εκλογή, λοιπόν, και που κέρδισε τον κύριο Βενιζέλο. Ναι. Κέρδισε τον κύριο Βενιζέλο. Προχτές, λοιπόν. 11 Νοεμβρίου ήταν. Δεν έχεις αυτό στον εαυτό του, απλώς τον αμφισβήτησε ο άλλος. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Δεν θα μας γράψει διαφορετική ιστορία επειδή φεύγει. Θυμάστε το Ζάπιο. Δεν θυμάστε το Ζάπιο. Είχε Ζάπιο ο κύριο Βενιζέλο. Είχε πει ότι είναι προφανές ότι είμαι παρόν. Είναι προφανές ότι είμαι παρόν.